ρωτήσω. Με ποιους κρατάς επαφή? Με πάρα πολλά παιδιά. Τους πιο κοντά με ποιους είσαι? Πιο κοντά είμαι μαζί με τον Βασάλο, τον Κωνσταντίνο, τον Πάνο, την Ειρήνη, την Κολυδά, της Δίδη. Γενικά είμαι πιο κοντά με άτομα της ομάδας των μαχητών. Mm-hmm. Γιατί γενικά και σαν φιλοσοφία μου, μέσα στο παιχνίδι, έπαιζα για την ομάδα μου. Έτσι, οι σχέσεις που κρατάω και εκτός είναι περισσότερο με αυτά τα παιδιά. Βγαίνετε πολύ με τον Βασάλο, νομίζω, και τον... Και τον Πάνο βγαίνει. Και τον Πάνο και τον Κώστα και με τα κορίτσια έχουμε βγει και στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι ο Κώστας? Ο Μισθοφόρος, ο Αναγνωστόπουλος. Ο Μισθοφόρος θα έμεινε αυτός που μας είχε πει να πάω από το μαγαζί να του ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή είναι κάποια. Κατάλαβες. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Και το πάμε ένα παράδειγμα του Αναγνωστόπουλου. Μας κάλεσε για να καταλάβεις. Έχει ένα μαγαζί, δεν ξέρω, κάνει καφέ. Έχει τρία μαγαζιά στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, και μας κάλεσε την κάμερα μας να πάμε να καλύψουμε το event. Πάμε λοιπόν εκεί με την κάμερα μας και βγαίνει έξω ο Αναγνωστόπουλος και λέει: είχαμε συμφωνήσει να μας μιλήσει κιόλας. Και λέει στη δημοσιογράφη μου: δεν θέλω να σας μιλήσω. Για να μου ζητήσει συγγνώμη, κυρία Καινούριου, άκου τώρα για αυτά που είχε πει όταν ήμουν μέσα στο παιχνίδι. Να είχαμε πει, δηλαδή να είχαμε σχολιάσει κάποια συμπεριφορά του, ούτε που θυμάμαι. Και τότε μόνο θα μιλήσω. Καλά, εγώ γέλαγα μετά, όπως καταλαβαίνετε. Λέω: καλά, εντάξει, πείτε του. Ή να είστε εδώ να πιούμε καφέ και να τα συζητήσουμε. Ξαναγέλασα δεύτερη φορά. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι όταν βγήκατε εσείς από το παιχνίδι, κάτσατε και είδατε όλες τις εκπομπές. Τι έχουν πει, αυτό θέλω να μάθω. Τι έχουν πει για εσάς, πώς έχουν τοποθετηθεί, ποια στιγμή σχολίασαν. Μου κάνετε μεγάλη εντύπωση που τα έχει δει όλα, παιδάκι μου. Το περιστατικό το οποίο λες πραγματικά δεν το γνωρίζω. Αν καλά, το γνώριζα, θα μπορούσα να τοποθετηθώ κιόλας. Γιατί γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος. Και εσύ με έχεις θυμίσει. Φυσικά θα πω τη γνώμη μου και είτε υπέρ είτε κατά κάποιου θα τοποθετηθώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω καθόλου το περιστατικό. Όχι, φυσικά. Εγώ δεν έκατσα να δω σχεδόν τίποτα. Έχω μπει στο YouTube και έχω δει μερικά βιντεάκια, δηλαδή δεν έχω δει ολόκληρο παιχνίδι Survivor ακόμη. Και ούτε πρόκειται να το κάνω, γιατί ίσως κάποια πράγματα να δω τα οποία να μην μου αρέσουν. Και έτσι θέλω να έχω τη δικιά μου, όπως το έζησα, όπως το πέρασα, να το έχω στο μυαλό μου το παιχνίδι. Είχαμε κόσμο όμως, εξ οποίος ο καθένας τον αγαπάει, συγγενείς, φίλοι, οι οποίοι μας ενημέρωσαν. Ποιος σε στήριζε, ποιος δεν σε στήριζε και όλα αυτά. Ναι, σίγουρα. Έτσι πιστεύω, ίσως και στη συγκεκριμένη περίπτωση που μου λες, να έγινε ίσως κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορώ να ξέρω. Καλά, όχι, δεν με νοιάζει τώρα γιατί το ρώτησα για το μισθοφόρο, γιατί δεν κοιμάμαι τα βράδια να μάθω τι έχει ο μισθοφόρος. Κατάλαβες. Είναι πολύ καλό. Είμαι σίγουρη, καλή. Πλάκα κάνω. Είμαι σίγουρη.